Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και οι επιπτώσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας, στο πολιτιστικό κέντρο παρουσία ερευνητών, επιστημόνων και εκπροσώπων των διευθύνσεων συντήρησης βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων. Στόχος όλων είναι η προστασία των μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ηρακλής. Παγκόσμια κληρονομιά είναι ένας θησαυρός. Καθήκον μας θεωρώ λοιπόν να τον προστατεύουμε και να τον αναδεικνύουμε. Έχουν στηθεί διάφορα όργανα παρακολούθησης και έχουν γίνει συλλογή δεδομένων, έχουν γίνει προσομοιώσεις που μας δίνουν εκτιμήσεις για το μέλλον και έχουμε προτείνει διάφορα μέτρα προστασίας. Η εφορία βρήκε αυτό το πρόγραμμα μια εξαιρετική ευκαιρία για να μπορέσει να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά των μνημείων, να γίνουν εξαντλητικές αναλύσεις. Το σημαντικό για μας ήταν να μπορέσουμε να φέρουμε τα μηχανήματα από το εργαστηριακό περιβάλλον στην πραγματικότητα του μνημείου, να πάρουμε τις μετρήσεις και αυτή τη στιγμή συνδυάζουμε τις μετρήσεις μας με δεδομένα που έρχονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, από μετρητές που μετρούν θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία στα μνημεία. Ερευνητές του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ μελετούν την επίδραση της θάλασσας στον αιτικό φρούριο, όπως τη διεύθυνση των ανέμων, την δύναμη των κυμάτων και όχι μόνο. Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο Νίκος Καμπάνης παρουσίασε το σχέδιο παρέμβασης και τη θωράκιση του Κούλε από την καταστροφική μανία της θάλασσας μέσω της δημιουργίας ύφαλου μόλου. Ο επίμαχος σχεδιασμός βρίσκεται στην τελική φάση και πρόκειται να παρουσιαστεί στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Ώστε να φτάσουμε σε ένα έργο το οποίο να σέβεται την πολιτιστική και πολιτισμική ταυτότητα του σημείου, αυτό θα είναι ένας ύφαλος έξαλλος μόλος. Δηλαδή θα υπάρχει και κομμάτι το οποίο θα είναι πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και κομμάτι το οποίο θα είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι πολύ σημαντικό, εκτός από την ίδια την εφορία η οποία έχει αρμοδότητα πάνω στο μνημείο, να ευαισθητοποιηθούν και να κινητοποιηθούν και οι φορείς οι οποίοι μπορούν να πάρουν μέτρα και να κάνουν παρεμβάσεις για να βοηθήσουν τα μνημεία. Ελπίζουμε ότι το έργο που θα εκτελεστεί στο λιμένο Βραχίωνα θα ανακόψει σε μεγάλο βαθμό και αυτή την εισρωή υγρασία στα υφαλά του. Για το ανάκτορο της Κνωσού, επιστήμονες παρουσίασαν στοιχεία γύρω από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και πώς αυτές επηρεάζουν το μνημείο. Έχουμε καταλήξει σε μια αύξηση θερμοκρασίας για τις περιοχές που παρακολουθούμε, ενώ παράλληλα έχουμε παρατηρήσει μια τάση μείωσης των βροχοπτώσεων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η συμπεριφορά των δομικών υλικών των μνημείων από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προσπαθεί να αναπτύξει νέες συνθέσεις υλικών συντήρησης και μάλιστα γίνεται μια ιδιαίτερη προσπάθεια για τους γυψολίθους της Κνωσού να δημιουργηθούν νέα υλικά προστασίας.